απολυμμένουμε συνέχεια τα χέρια μας. Παντού. Παίρνουμε όλες τις προφυλάξεις. Είμαστε απόλυτα ασφαλείς για τους φίλους μας και βεβαίως και για τους ανθρώπους μας. Καλώς ήρθατε στο κόκκινο, στη δικιά μας συχνότητα, στη δική μας συντροφιά, στη δικιά μας ενημέρωση, διότι τα πράγματα, όπως λέει και ο Παπαδόπουλος, ο Σπύρος, στο μήνυμά του, είναι πολύ σοβαρά και βεβαίως χρειάζεται και αυτό που λέμε και μεγάλη σοβαρότητα, η ενημέρωση των πολιτών, όλων των πολιτών. Και βεβαίως θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι αυτή η ιστορία δεν μπορεί να είναι αφορμή ή μάλλον δεν πρέπει να είναι ευκαιρία για κάποιους για να δημιουργήσουν συνθήκες πολιτικά που θα τους βόλευαν την αύριο. Την επαύριο μάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι ότι έχουμε ειδήσεις οι οποίες πρέπει να τις σηκώσουμε λίγο πιο ψηλά και πλέον σοβαρές καταγγελίες οι οποίες πρέπει να βρουν απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη ότι χάσαμε από την κοινωνία μας, από τη χώρα μας, δύο ανθρώπους, δύο γυναίκες μέσα στο σπίτι σήμερα. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο στο γιατί έγινε αυτό. Με τις δύο νεκρές γυναίκες που πέθαναν αβοήθητες στο σπίτι τους. Αλλάζουμε λοιπόν την ροή όπως την είχαμε στο μυαλό μας για τη σημερινή μας εκπομπή, τη δεύτερη εδώ. Α, θέλω να σας πω πριν ξεκινήσω ότι αν θέλετε να βοηθήσετε αυτή την προσπάθεια της Αυγής και του Κόκκινου, του Κόκκινου και της Αυγής, των μέσων μας δηλαδή, το πρώτο που έχετε να κάνετε και το πιο εύκολο από το Facebook που μας βλέπετε και από το Facebook να κοινοποιήσετε ότι γίνεται και μια τέτοια εκπομπή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χθες χιλιάδες άνθρωποι είδαν την πρώτη μας εκπομπή, την πρώτη μας προσπάθεια. Σήμερα θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και βεβαίως μεθαύριο, γιατί αύριο θα κάνουμε μικρή αργία, για να οργανώσουμε ακόμα πιο πολύ τα πράγματα, θα είμαστε άψογοι. Τέλει. Όμως το βασικό θέμα, αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι πέρα από τον επαγγελματισμό που υπάρχει εδώ, είναι να φανεί το μήνυμα. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο και ζητώ από τον Ανδρέα Ξανθό, πρώην Υπουργό Υγείας, να κουβεντιάσουμε λίγο την πρώτη είδηση. Αυτή την είδηση. Αν και γιατί σε αυτές τις ώρες, σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, υπάρχουν στην Δημοκρατική Ελλάδα άνθρωποι που πεθαίνουν αβοήθητοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό στο μνημόνιο, με ανθρώπους που πεθαίνουν αβοήθητοι, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω πρέπει να το ξαναδούμε. Κύριε Ξανθέ, Ανδρέα, σύντροφε, σε ακούω. Αγαπητέ Κώστα, καλησπέρα και καλή δύναμη σε όλους και καλή αρχή σε αυτή την προσπάθεια συστηματικής ενημέρωσης των ακροατών σας, των ακροατών του Κόκκινου, για αυτή την νομίζω μεγάλη δοκιμασία υγειονομική, πρωτίστως κοινωνική, οικονομική, η οποία, την οποία βιώνει σήμερα η χώρα μας. Θεωρώ ότι το τραγικό γεγονός αυτό της απώλειας δύο ανθρώπων, mm-hmm. οι οποίοι ουσιαστικά ήταν έξω από τα ραντάρ mm-hmm. της φροντίδας του συστήματος υγείας, γιατί αυτό είναι το, η ουσία, mm-hmm. Αναδεικνύουν κατά την άποψή μου ένα σοβαρό κενό, το οποίο το έχουμε επισημάνει από μέρες τώρα, και είπαμε το εξής, ότι σωστά δίνεται μια προτεραιότητα στο να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία, να τα οργανώσουμε για να μπορούν να υποδεχθούν κρούσματα τα οποία θα χρειαστούν νοσηλεία και ακόμα περισσότερο εντατική φροντίδα, να αυξήσουμε τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ κλπ, να προσλάβουμε προσωπικό. Σωστό είναι αυτό που λέγεται να μείνει ο κόσμος στο σπίτι και να μην υπάρχει ο κίνδυνος της διασποράς του ιού ευρύτερα στο γενικό πληθυσμό κλπ. Mm-hmm. Όμως είναι σαφές ότι σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει σοβαρά χρόνια νοσήματα και ο οποίος αποκλεισμένος στο σπίτι ή μόνο με μια τηλεφωνική συνομιλία με γιατρούς, με θεράποντες γιατρούς, με ανθρώπους του συστήματος υγείας κλπ. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί καλά η κατάστασή του και κινδυνεύει να επιδεινωθεί, να απορριθμιστεί ή και να χαθεί όπως αυτές οι περιπτώσεις χωρίς να έχει να τύχει της αναγκαίας βοήθειας. Mm-hmm. Αυτό κατά την άποψή μας αναδεικνύει μια σοβαρή ανάγκη και η απάντηση σε αυτό είναι
αυτό το οποίο έχουμε πει, ένα ευρύτατο δίκτυο κατοίκων παρακολούθησης και φροντίδας ανθρώπων που έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι χρόνια ασθενείς, όπως ήταν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, και χρειάζονται μία από κοντά, όχι μόνο τηλεφωνικά, καλή κλινική εκτίμηση της κατάστασής τους και των αναγκών τους. Αυτό το δίκτυο μπορεί να οργανωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα με τη συνδρομή των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των γενικών παύλα οικογενειακών γιατρών που έχουμε σήμερα στο σύστημα, των άλλων επαγγελματιών υγείας που υπηρετούν στα κέντρα υγείας και στις τόμεις, στις τοπικές μονάδες υγείας, και οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν και με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που είναι ένα πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την εποπτεία του δημόσιου τομέα σε αυτή την κατηγορία των ευάλωτων και αποκλεισμένων σήμερα πολιτών χωρίς ευχέρεια πρόσβαση. Ρωτώ. Είτε στη φροντίδα, είτε στη διάγνωση, ναι. στη διάγνωσή τους, είτε στην τέλος πάντων συστηματική παρακολούθησή τους. Αυτό νομίζω το κενό προκύπτει σήμερα, δηλαδή κινδυνεύουμε να θωρακιζόμαστε έναντι του κοροναϊού και να χάνουμε ανθρώπους από ελλειπή παρακολούθηση και φροντίδα για άλλου τύπου νοσήματα ή και για συνοσιρότητα εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Ρωτώ. Αυτό είναι το κενό, γι' αυτό ναι. και έχουμε πει ότι πρέπει να μπει πολύ πιο ενεργά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και οι δομές της σε αυτή τη μάχη. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα το Υπουργείο. Γιατί, εδώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί είναι ιδεοληψία, είναι ότι δεν το βλέπουν, είστε εσείς, είμαστε εμείς πιο έξυπνοι και το έχουμε καταλάβει. Τι ακριβώς συμβαίνει γι' αυτό? Πιστεύω, κύριε Αρβανίτη, ότι δεν είναι ιδεοληψία. Απλώς είναι αυτό το, είναι η, πώς να το πω τώρα, η περιραίωσα ατμόσφαιρα, η παγκόσμια. Πού δίνεται αυτό το οποίο μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης, ότι το βάρος, η μάχη δίνεται στα νοσοκομεία, η μάχη δίνεται στις εντατικές, η μάχη δίνεται στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Σωστό είναι αυτό. Αυτό όμως αφορά χώρες κυρίως που έχουμε μια ραγδαία εξάπλωση και αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και σοβαρά νοσούντων και ανθρώπων που θέλουν εντατική νοσηλεία, που έχουν δημιουργήσει αυτό το λειτουργικό blackout και μάλιστα σε ισχυρά συστήματα υγείας, όπως είναι το γαλλικό, το ισπανικό, το ιταλικό κλπ. Εμείς λοιπόν τώρα που δεν είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση, έχουμε αναστείλει τις τακτικές δραστηριότητες στο σύστημα υγείας και σωστά, δηλαδή έχουν ανασταλεί τα τακτικά χειρουργία. Πλην ορισμένων περιπτώσεων, ξέρω εγώ, που έχουν σχέση με κακοήθειες κλπ, που γίνεται μια προσπάθεια να μην ανασταλούν πλήρως. Έχουν ανασταλεί τα πολυματινά ιατρία. Έχει ανασταλεί η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Ελάχιστος κόσμος πηγαίνει στα ιδιωτικά ιατρία. Εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω. Συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε σήμερα στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι επιδοτεί, το είπε και ο Πολάκης σήμερα με ανακοίνωση που έβγαλε, καθαρή, ότι επιδοτεί σε διπλάσιο κόστος της ΜΕΘ. Γιατί? Ναι. Γιατί δεν προχωράει η κυβέρνηση, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, στην επίταξη των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, των ιδιωτικών μονάδων, στην προκειμένη περίπτωση, αφού έχουμε πόλεμο. Τους δίνουμε και τα διπλά. Δεν το καταλαβαίνω. Ακούστε. Το καταλαβαίνω. Καταρχήν, αλλά θέλω απαντήσεις. Λοιπόν, προσέξτε. Καταρχήν, τώρα είμαστε στη φάση που πιέζουμε εμείς από την πλευρά μας ως αντιπολίτευση, οι νοσοκομειακοί γιατροί επίσης από την πλευρά τους, και προχθές είχαμε μια, νομίζω, πολύ παραγωγική συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών. Οι άνθρωποι του συστήματος υγείας σωστά πιέζουν στο να αναπτυχθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός κλινών εντατικής στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι. Είτε παίρνοντας ανενεργείς κλίνες και στελεχώνοντάς τις και ενεργοποιώντας τις, είτε μετατρέποντας κλίνες που ήταν, ας πούμε, στο όριο της εντατικής, δηλαδή μονάδες αυξημένης φροντίδας, καρδιοχειρουργικές ΜΕΘ, άλλες στεφανιές μονάδες,
που διαθέτουν κρεβάτια που μπορούν να υποστηρίξουν περιστατικά που χρειάζονται εντατική νοσηλεία με μια κατάλληλη προσαρμογή. Αυτό λοιπόν να αυξήσουμε τη δυναμικότητα του ΕΣΥ στο κομμάτι των εντατικών. Επειδή και με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε όσο είναι δυνατό περισσότερες ανάγκες που θα μας προκύπτουν στην πορεία μέσα από το δημόσιο σύστημα. Έχουμε ξεκαθαρίσει και αυτό υπάρχει στην ΠΗΝΙΠΗ, υπάρχει δηλαδή η πρόνοια ότι σε περίπτωση, και το προβλέπουν και όλα τα επιχειρησιακά σχέδια έκτακτης ανάγκης του κράτους, ότι προφανώς σε συνθήκες μεγάλης πίεσης επιτάσσονται και αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες κλίνες και των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων φορέων ενδεχομένως που διαθέτουν τέτοιες κλίνες, ασφαλιστικών φορέων αν υπάρχουν και του ιδιωτικού τομέα, εννοείται. Μα εδώ τους πληρώνουμε τα διπλά όμως, Αντρέα, δεν είναι ότι τους επιτάσσουμε μόνο αυτό, δεν ζητάμε. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Θα το διερευνήσουμε ακριβώς να δούμε πώς μπήκε αυτός ο συντελεστής ο 2,09. Φαίνεται ότι εκεί έγινε κάποια συνεννόηση που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς και γιατί. Θα το διερευνήσουμε αυτό. Φαίνεται πραγματικά ξαφνικά ο ΕΟΠΗ να διπλασιάζει, ας πούμε, το προβλεπόμενο νοσήλιο ημερήσιο. Όμως είμαστε ακόμα στη φάση που δεν έχουμε αξιοποιήσει αυτές τις διαθέσιμες κλίνες. Ανέφερε χθες ο Υπουργός για 107 κλίνες του ιδιωτικού τομέα που έχουν προσθεθεί στη συνολική δεξαμενή κλινών εντατικής που μπορεί να διαθέσει το κράτος. 38 νομίζω ήταν από τα στρατιωτικά νοσοκομεία και κάποιες από ΜΑΦ, μονάδες αυξημένης φροντίδας που έχουν μετατραπεί ήδη, παρουσίασε δηλαδή περίπου γύρω στις 200 χοντρικά παραπάνω κλίνες οι οποίες μπορούν να προσθεθούν σε αυτές τις 560 που είχαμε όταν ξεκίνησε η πανδημία. Αυτό είναι θέμα που θέλει διερεύνηση και δεν ξέρω ποιες πιέσεις ασκηθήκανε και λοιπά από τους κλινικάρχες. Θα το δούμε αυτό. Το σημαντικό όμως είναι, για να το ξεκαθαρίσουμε, σήμερα να αυξήσουμε τη δυναμικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας των δημόσιων κλινών εντατικής. Εκεί να δοθεί το βάρος, να ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό, με νοσηλευτές, αν χρειαστεί και με γιατρούς, παρότι είχαμε προκηρύξει όλες τις στενές οργανικές θέσεις και τις έχουμε καλύψει, πιθανόν να προκύψουν νέες ανάγκες, γιατί χοντρικά, για να έχετε μια εικόνα, για κάθε επιπλέον κλίνη εντατικής χρειάζονται περίπου υπό ιδανικές συνθήκες 4 νοσηλευτές και ένας γιατρός. Άντε λίγο λιγότερη επαφή. Ξέρεις, ένα τελευταίο, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Τζακαλώτο κιόλας και θέλω λίγο να το βάλω και αυτό το ζήτημα. Διάβαζα σήμερα, έμαθα πριν από λίγη ώρα, ότι και 30 εκατομμύρια φεύγουν για τα ιδιωτικά εργαστήρια. Τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, είναι ένα άλλο θέμα, αλλά το θέμα είναι ότι μαζέψαμε χρήματα με τόσο κόπο μέσα από τα μνημόνια, αλλά δεν είναι να πηγαίνουν και δωροθεσία στους φίλους, στους γνωστούς ή σε όποιους νομίζουμε μια αντίληψη ότι αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Και όταν. Επιμένω, οι γιατροί με ανακοίνωσή τους, είχαμε τους 700 που γράφανε χθες, μιλάνε ότι θέλουν τις ΜΕΘ, θέλουν συγκεκριμένα πράγματα, θέλουν εργαλεία για να δουλέψουν. Και τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, των νοσοκομείων. Μα είναι αντιφατικά αυτά. Είναι στη σωστή κατεύθυνση και πολιτικά τα στηρίζουμε και δια του Προέδρου του κόμματος, εννοείται. Τώρα, όσον αφορά το διαγνωστικό τεστ, γιατί εδώ έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι. Υπήρχε όντως. Κάποια στιγμή και δεν ξέρω αν εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα μία δυσκολία στην προμήθεια του αναγκαίου αριθμού τεστ και των συνακόλουθων αντιδραστηρίων και του υπόλοιπου, ας πούμε, υλικού που απαιτείται για να διενεργούνται με αξιοπιστία στη χώρα μας. Αυξήθηκαν σταδιακά τα εργαστήρια αναφοράς τα οποία διενεργούν αυτό το τεστ. Τώρα είναι, αν θυμάμαι καλά, 8 σε όλη την Ελλάδα τα οποία το διενεργούν με αξιοπιστία. Και ταυτόχρονα βεβαίως υπήρχε αυτή μια κατάσταση τελείως ασίδωτη στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή φάνηκε αυτό ότι εκεί μπορούσε όποιος ήθελε, επειδή δεν ήταν και κοστολογημένη αυτή η εξέταση ακόμα, επειδή είναι μια καινούργια εξέταση, να πηγαίνει να πληρώνει συνήθως γύρω στα 290-300 ευρώ και να το κάνει χωρίς κανένα κριτήριο. Ενώ στο δημόσιο σύστημα υγείας υπήρχαν οι κατευθυντήριες οδηγίες από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και Λοιμοξιολόγων που έλεγαν ότι πρέπει ο θεράπος γιατρός να κρίνει εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις
τα κλινικά κριτήρια για να διερευνηθεί κάποιος και να το κάνει το τεστ αυτό. Αυτό έγινε προφανώς διότι έπρεπε να μπει μια προτεραιοποίηση, εν πάση περιπτώσει, επειδή ο διαθέσιμος αριθμός δεν έφτανε για να καλύψει όλη τη ζήτηση, έπρεπε να προστατευτούν κατά κάποιο τρόπο. Πρώτον, οι άνθρωποι που νοσούν με σοβαρό τρόπο από την λίμωξη, και άρα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια εικόνα εάν έχουν τον κορονοϊό ή όχι, οι άνθρωποι δηλαδή που έκαναν εισαγωγή στο νοσοκομείο για να νοσηλευτούν ή σε εντατική ακόμα χειρότερα, και βεβαίως το περιβάλλον τους και βεβαίως το υγειονομικό προσωπικό. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και σωστά είχε τεθεί το θέμα ότι δεν είναι δυνατόν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, αυτοί που έρχονται σε επαφή με ύποπτα κρούσματα ή με βεβαιωμένα κρούσματα και τα έχουν νοσηλεύσει, να μην μπορούν να ελεγχθούν οι ίδιοι αν είναι φορείς ή όχι του ιού κλπ. Ανδρέα, πήρα απαντήσεις. Εδώ για να το κλείσουμε αυτό. Ναι, ναι. Τι χρειάζεται να γίνει. Χρειάζεται πρώτον, και νομίζω ότι αυτό θα είναι μια πολιτική αιχμή από την πλευρά μας. Όλο ο διαγνωστικός τομέας που αφορά τον κοροναϊό να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Να αποτυπωθεί ακριβώς η παραγωγικότητα που μπορούμε να έχουμε σήμερα σε ΕΦΕΣ, η δυναμικότητα, δηλαδή το capacity, όπως λέμε, του συστήματος υγείας και από τα δημόσια εργαστήρια, τα οποία πρέπει να τα ενισχύσουμε και γίνεται μια προσπάθεια να μπουν και κάποια εργαστήρια ερευνητικών κέντρων, όπως είναι ο Δημόκριτος, όπως είναι το ΙΤΕ και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων κλπ. Και που μπορούν γρήγορα να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα ανάγκη, και στη συνέχεια να υπάρχουν κριτήρια, ενιαία κριτήρια, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για να γίνεται το τεστ. Να κοστολογηθεί, έχει κοστολογηθεί να εφαρμοστεί και να συνταγογραφείται και να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ, για να μην επιβαρύνει το κόσμο στην τσέπη του, αν αναγκαστεί να το κάνει σε ιδιωτικό εργαστήριο, και γενικώς να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο και μια βεβαίως απέτηση για ευχερή πρόσβαση με ορισμένα συγκεκριμένα και διευρυμένα, αν χρειαστεί, κλινικά κριτήρια. Πρέπει δηλαδή να συνυπολογίζουμε και την κατάσταση του ασθενή, αλλά και το επιδημιολογικό προφίλ της περιοχής, αν υπάρχει αυξημένος επιπολασμός, δηλαδή στην Καστοριά, ας πούμε, σας το λέω σχηματικά, παραδειγματικά μάλλον, που έχουμε αυτή τη στιγμή μια διασπορά πολύ γενικευμένη στην τοπική κοινωνία, εκεί προφανώς τα κριτήρια για να γίνει το τεστ πρέπει να διαφοροποιούνται. Και σε κάθε περίπτωση αυτός που έχει την ευθύνη είναι ο θεράπων γιατρός. Ανδρέα. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διενεργείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ. Ήταν ο Ανδρέας Ξανθός, το λέω για τους ακροατές του ραδιοφόρου που μας ακούνε και στο ραδιόφωνο. Εσείς το βλέπετε στην οθόνη σας, τον Ανδρέα Ξανθό. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Κώστα. Εγώ πάρα πολύ ευχαριστώ και οι ακροατές.